Εξαίρετη αρχή για τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Ήπτιας Κολύμβης Άρη Γρηγοριάδη, ο οποίος με χρόνο 53-86 τον τελικό των 100 μέτρων Ήπτιου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. 4 χρόνια μετά την αντίστοιχη επιτυχία του το 2008 στο Αϊτχόβεν. Θυμίζουμε πως ο Άρης Γρηγοριάδης είχε κατακτήσει 2 μετάλλια ασημένιο και χάλκινο στο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης το 2006 και άλλα 2 χρυσό και ασημένιο στο Αϊτχόβεν το 2008. Και κορυφαία του βέβαια στιγμή ήταν το χρυσό μετάλλιο το 2005 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ στα 50 μέτρα Ήπτιο. Νιώθω πολύ χαρούμενος για το μετάλλιο. Επίσης να έκανα τους υπόλοιπους Έλληνες χαρούμενους, να νιώθουν έτσι πως νιώθω εγώ, γι' αυτό το αφιέρωσα και στην Ελλάδα εξάλλου. Τώρα εντάξει, σκέψεις μου είναι για το 50, το απόγευμα να γίνω ημιτελικός και άμα πάμε καλά να βρεθώ αύριο στο τελικό για να διεκδικήσω ένα ακόμα μετάλλιο. Από εκεί πέρα θα τρέξεις και στη σκηταλοδρομία, όπως γνωρίζω, έτσι. Ναι, η σκηταλοδρομία είναι την τελευταία ημέρα και όλα τα παιδιά βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να γίνεται να προκρίνουμε την ομάδα για την Ολυμπιάδα. Επιπλέον, Άρη, σήμερα είχαμε μια καλή εμφάνιση του Παναγιώτου Σαμιλίδη. Εάν είναι σωστό, με 2-10-61 κέρδισαν, δεν απατώμε. Ναι, προκρίθηκε το τελικό, είναι και όρο για την Ολυμπιάδα και παραλληλό ρεκόρ. Τι μπορούμε να περιμένουμε για το απόγευμα για τον ημιτελικό. Πολύ ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε γενικότερα από την ελληνική αποστολή στο Ντέμπρετσεν που είχε πολύ καλά μηνύματα στο ξεκίνημα. Να περιμένετε πάρα πολλά γιατί όλα τα παιδιά βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Είχαμε και πρόκριση στους ημιτελικούς όταν 250 τα δύο παιδιά του Δημητριάδη και τον Δρύμου Μονάκο. Να σίγουρα θα πιστεύω θα έχουν και άλλα μετάλλια. Στην κούρσα που προηγήθηκε αυτή του Γρηγοριάδη, η Νέρη Νιαγκουάρα έκανε επίσης μια πολύ καλή εμφάνιση στον ημιτελικό στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 54-98 και προκρίθηκε για το σημερινό τελικό. Στον τελικό με επίδοση 26-52 που βελτιώνει ακόμα περισσότερο το δικό της πλέον πανελλήνιο ρεκόρ, έφτασε και η Κριστέλ Βουρνά, η οποία τερμάτισε έκτη.